Να είμαστε πάλι, να είμαστε πάλι, εσύ και εγώ, λα 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 λα. Φίλες και φίλοι, στον απολύτως και εντελώς φίλων τους, είμαι πάλι εδώ πέρα, στο βάθος πίσω μου, Mad Max, στο Star, ε, τι θα βάλει το Star, φωνικό όπλο, Mad Max, δύο είναι, άντε και το πράσινο μίλι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είμαι εδώ πέρα, ύστερα από την τεράστια επιτυχία που είχε το βίντεο με την ποδηλάτσα και πολύ πολύ χαρά μου δόκατε, έτσι. Δηλαδή, το ότι σας ακούμπησε τόσο πολύ αυτό το θέμα, 2 εκατομμύρια προβολές, Rolling Stone, pop, κοινοποιήσεις, διαβάζω πόσες κοινοποιήσεις το έχω γραμμένο σε μια χαρτοπετσέτα, μισό λεπτό. Είναι 11.700 κοινοποιήσεις, 31.000 like για το όνομα του Γιαραμπή. Και επειδή πάρα πολλοί μου λένε, έλα κάνε βίντεο, είναι ωραίο και τα λοιπά, και επειδή και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, αποφάσισα να χορηγώ στον ελληνικό ιντερνετικό λαό ένα βίντεο τη εβδομάδα σαν αντικαταθλιπτικό βραδείας δράσης. Γιατί υπάρχει το αρχείας που τον κουμπώνεις κάθε πρωί το λαντοσάκι, υπάρχει και ένα λαντοσάκι όμως εβδομαδιαίο. Ε? Μια φορά την εβδομάδα και κάνει δουλίτσα. Το μολάει σιγά σιγά τη σερωτονίνη και εσύ ανταπεξέρχεσαι στις δυσκολίες της ζωούλας. Έτσι το βιντεάκι αυτό θα έχει μια δράση, ξέρω εγώ, αντικαταθλιπτική, αντικατασκοπική, αντικαταβολής, αντικατοπτρισμού, αντικατάστασης, δεν ξέρω. Πάντως, εγώ θα το δίνω με μεγάλη αγάπη σε όλους σας. Ταυτόχρονα και χωρίς καμία ιατρική γνώση θα συνταγογραφώ διάφορες ουσίες. Ας πούμε, θα συνταγογραφώ εγκεφαλίνη. 30 γραμμάρια εγκεφαλίνη. Η εγκεφαλίνη είναι μια ουσία που είναι η ενάντια, η αντίπαλη της ξυκολίνης. Εγκεφαλίνη θα δίνω σε διάφορο κόσμο. Με την ευκαιρία θα δώσω σε μια κοπέλα η οποία έκανε μια ανάρτηση κατά το βίντεο της ποδηλάτσας και θα καταπιαστώ μαζί της, γιατί δεν θέλω να αρέσω σε όλους. Καθόλου, καθόλου. Αυτό είναι ενδοφλέβιο, δεν το θέλω καθόλου να αρέσω σε όλους. Αλλά όταν κάποιος είναι τόσο προκλητικός, πρέπει και εγώ να φερθώ προκλητικά. Μια κοπέλα λοιπόν. Διάλεξε από όλες τις λέξεις του κόσμου, όταν βάθω τα μαλλιά μου ξύνομαι, διάλεξε από όλες τις λέξεις του κόσμου να πει ότι είτε αδύνατος είσαι, είτε κουράδας είσαι στα φανάρια, όλοι θα σε κορνάρουν. Δηλαδή, από όλες τις λέξεις του κόσμου, διάλεξε τη λέξη κουράδα για να μιλήσει για τους χοντρούς. Το μόνο που έχω να πω για αυτήν την κοπέλα, η οποία επώνυμα τοποθετήθηκε και το όνομά της είναι Αναστασία. Αναστασία. Τώρα θα αναγκαστώ να κάνω πόγους, καταλαβες. Καλημέρα! Όπως όλοι καταλαβαίνουμε, λόγω καθαρής έλλειψης επαγγελματισμού, το βίντεο συνεχίζεται την επόμενη μέρα. Έτσι ξημέρωσε, όλα τελειώσανε κτλ. Βρέχει. Πάση περιπτώσει. Λοιπόν, έψαξα το όνομα της κοπέλας, αλλά δεν το καρφώσω. Δεν τη λένε Αναστασία, τη λένε Αγγελική, δεν θα καρφώσω το επώνυμο. Ξέρει αυτή ποια είναι. Γιατί αποφάσισα να μην συνεχίσω το bullying. Έτσι, μην τη δώσω τώρα και αρχίζετε όλοι στον τοίχο της να λέτε αμάν και τι με αυτά που έγραψε. Τέλειο, έτσι. Σογκούν. Λοιπόν, δεν θα την καρφώσω. Γιατί τιμάω τα λεφτά που δίνω στον ψυχολόγο μου. Δεν θα γίνω εγώ κατίνγκα, κατέγκο. Α, γίνω εγώ φερέφω με τους καθεμιανείς. Εν πάση περιπτώσει, κοπέλα αυτή τι είπε. Μια ώρα, τότε κουκλίτσα αληθινή. Γύρισε και είπε, άκου να δεις, λέει, είσαι πολύ ρατσιστική και κομπλεξικά με τα κιλά σου. Σε μένα. Και, εν πάση περιπτώσει, λέει, αδύνατος είσαι, κουράδας είσαι. Σε κορνάνε στα φανάρια. Δηλαδή από όλες τις λέξεις της πλούσιας ελληνικής γλώσσας, που την υποκλίνονται τα μήκη και τα πλάτη της γης, αυτή διάλεξε τη λέξη κουράδα για να χαρακτηρίσει εμένα, τη χοντρή ποδηλάτσα και ακόμα και τη συμπάσχουσα Αντέλ. Hello. Λοιπόν, μας περιπτώσει, τη συγχωρώ. Παρακάτω αυτή συνέχισε και έκλεισε το σχολιασμό της, αυτό τον πολύ καυστικό και γλυκύτατο και κύριο κοινωνικά και είπε «Και εν πάση περιπτώσει κοπελιά, σταμάτα να τρως το φαΐ του πλησίον σου, απευθυνόμενη σε μένα και στη χοντρή ποδηλάτση και σε μένα και στη χοντρή ποδηλάτση και στην Αντέλ και στο Θανάση τον Λάλα μάλλον, ξέρω εγώ». Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει λέω «Οκ, δεν ασχολούμαι περαιτέρω, θα συνταγογραφήσω λίγη». Σκέφτηκα ρε, ξέρεις τι σκέφτηκα. Λέω «Άκου να δεις τώρα. Τι κέριο που ήταν το βίντεο, έτσι. Αυτή η κοπέλα, ας πούμε, είναι αυτή η οποία κάλυψε στα φανάρια, όχι μόνο θα κόρναρε, τον κουράδα ή την κουράδα, θα έκανε για να πάνω του. Στο πύρ του εξώτερη, στέδια, ρε παιδιά. Χουντρή, λέρες. Λοιπόν, θα τη στεγογραφήσω λίγη εγκεφαλίνη. 30 γραμμάρια θα παίρνεις, Αγγελική μου, 3 φορές την ημέρα μετά το φαγητό. Το δικό σου, όχι του πλησίον. Μην μάθετε ακούμπησης ξένο φαΐ. Κάνα χάμπουρ και δαλινής. Όλοι το αφιχτούμε. Λοιπόν, και να ανακοινώσω ότι εγώ θα αναρτώ κάθε Δευτέρα πρωί
το αντικαταθλιπτικό μου βίντεο, γιατί εκεί την ώρα το 99,9% του κόσμου πάει στη δουλειά του και είναι πολύ στεναχωρεμένο. Κατάλαβες. Εκεί την ώρα χρειάζεται να το κουμπώσει το βίντεο. Λοιπόν, θα το χορηγώ λοιπόν Δευτέρα πρωί, την ώρα που κατεβάζω την κόρη μου στο σχολικό, την ίδια ώρα θα πατάω το κουμπί. Αχ, σκοτώθηκα. Το οποίο θα στέλνει το βίντεο στα μύχη και τα πλάτη τη ιντερνετική ατμόσφαιρα. Και θα το έχετε. Εντάξει. Το λινκάκι του YouTube, του καναλιού, στο οποίο στεγάζομαι πια εγώ και η οικογένεια του εγκεφάλου μου, θα είναι. Το έχω αναρτήσει. Έτσι. Εδώ πάνω από αυτό το βίντεο έχω αναρτήσει το άλλο. Το λιγκάκι, το οποίο το πατάτε και εμφανίζεται ξαφνικά στο κανάλι μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή, για το παραλίδι με αυτό το πρωινό. Έθιμε βέβαια. Καλημέρα, όλοι να πάνε καλούτσικα και μακριά από εμάς και μας είναι και δύο πόντους.